Την πρώτη νύχτα στον Μπλόκο πέρασαν χθες βράδυ οι αγρότες, με την πρεμιέρα των κινητοποιήσεών τους να είναι επεισοδιακή, καθώς η ισχυρή δύναμη των ΜΑΤ τους εμπόδισε να ανέβουν στον κόμβο της Νίκαιας, όπως ήταν ο αρχικός τους σχεδιασμός. Μετά από πολύ ωραίες διαβουλεύσεις με την αστυνομία, τα τρακτέρ έμειναν μεν στο ίδιο σημείο, αλλά παρατάχθηκαν και στα δύο ρεύματα του δρόμου, δεξιά και αριστερά. Οι κινήσεις ΜΑΤ της αστυνομίας είχαν εξοργήσει τους αγρότες που κατήγγειλαν μεθόδους καταστολής. Το ενδιαφέρον τώρα στρέφεται στις νέες κινήσεις από πλευράς Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς τα χθεσινά μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν για τον αγροτικό κόσμο απορρίφθηκαν ένα-ένα. Τα μέτρα. Και τι ανακοινώθηκαν το πρωί. Ποια μέτρα, ρε παιδιά. Αυτά τα μέτρα είναι που μας έβγαλαν στον δρόμο. Τα 50 εκατομμύρια που έλεγαν για τρίτα αναπροσαρμογής που εμείς θέλουμε να αποσυρθεί. Τη ξυφτίλα των 50 εκατομμυρίων στα 4 χρόνια για το επιτρέλει μόνο στο 1 τρίτο των αγροτών, ενώ κάθε χρόνο μπουκώνουν με 370 εκατομμύρια τους κλινικάρχες, τους ξενοδόχους, τους εφοπλιστές για πετρέλαιο. Λοιπόν, η κοροϊδία και η γελιότητα που μάλλον του κάνουν για την Αθήνα, για τους Αθηναίους, για να δημιουργήσουν κοινωνικό αυτοματισμό για το ΦΠΑ στο Λίπασμα. Εμείς κρατάμε λογιστικά βιβλία και ο ΦΠΑ είναι ανταποδοτικός, τον αποδίδουμε και τον εισπράττουμε. Δεν μειώνεται η τιμή στο λίπασμα από το ΦΠΑ και μηδέ. Γι' αυτό ζητάμε και κατάργηση του ΦΠΑ, αφού κρατάμε βιβλία, είναι ουδέτερος φόρος. Αλλά το ακούει ο κάτοικος της Αθήνας και λέει, άντε, πάλι τους έδωσαν, πάλι τους ένταξαν αυτή, πάνε στα μπλόκια για να κάνω φασαρέγγι, πάνε στα μπλόκια για να φάνε σουβλάκια. Λοιπόν, αυτό κάνει η κυβέρνηση, κοινωνικό αυτοματισμό με αυτά που εξήγηλε σήμερα ο υπουργός, τον οποίο ούτως ή άλλως προσπαθήσαμε να ζητήσουμε συνάντηση και δεν δέχτηκε επί 1,5 μήνα και φυσικά δεν εκφράζει σε καμία περίπτωση τα αιτήματα που βάζουμε και θέλουμε λύσεις από την κυβέρνηση και θα τους κερδίσουμε με τον αγώνα μας, με την αποφασιστικότητά μας και με τη μαζικότητά μας. Οι αγρότες που υποστηρίζουν ότι το εισόδημά τους έχει συρρυκνωθεί σημαντικά και αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, ζητούν μείωση της τιμής του ρεύματος, απόσυρση του φόρου πετρελαίου, επιδότηση ζωοτροφών και αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ.